Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνηνάκα. Καλημέρα, κυρία Αγγελόπουλε, και στους ακροατές. Κατάγεστε και από μια περιοχή η οποία αυτή την περίοδο έχει μπει στο στόχαστρο και της άλλης πλευράς, έτσι, του κυρίου Ερντογάν. Αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να έχει στρατό στα νησιά από τους γείτονες, και αυτό είναι και ένα σημείο πάνω στο οποίο στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της προκλητικής τους στρατηγικής αυτή την περίοδο, με δηλώσεις που ξεπερνάνε νομίζω τα όρια. Ποια είναι η δική σας, το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η ελληνική πλευρά? Πραγματικά οι δηλώσεις και διεκδικήσεις και οι προκλητικές ενέργειες από τη μεριά της Τουρκίας είναι πράγματι και ανυπόστατες και απαράδεκτες. Το θέμα είναι όμως ότι αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις από τη μεριά της τουρκικής αστικής τάξης τις πρημοδοτεί η πλευρά του ΝΑΤΟ, όταν για παράδειγμα το ίδιο απαράδεκτη ήταν η δήλωση που έκανε πριν λίγες μέρες, προχθές, ο εκπρόσωπος του State Department, που στην πραγματικότητα αρνήθηκε να απαντήσει στα ερωτήματα σε σχέση με την, ποιος έχει την ιδιοκτησία των ελληνικών νησιών, σε σχέση με τις ανυπόστατες κατηγορίες από τη μεριά της Τούρκης, από τη μεριά της τουρκικής αστικής τάξης, και επέλεξε να αναπαράγει το γνωστό «βρείτε τα για το καλό του ΝΑΤΟ», ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος. Άρα θεωρούμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις από τη μεριά του ΝΑΤΟ και η προσπάθεια πάση θυσία να διατηρηθεί η νατοϊκή συνοχή και να κρατήσουν την Τουρκία στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, στον ανταγωνισμό τους και με τη Ρωσία, ότι αυτά είναι όλα που δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας, που ενισχύουν, αν θέλετε, μια τέτοια ρητορική και απειλές υπό το βλέμμα των ευρωατλαντικών μας συμμάχων, υποτίθεται, οι οποίοι βέβαια ταυτόχρονα εδώ και χρόνια, και δεν είναι καινούριο, δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, δεν αναγνωρίζουν σύνορα σε μια περιοχή που τη θεωρούν νατοϊκό πεδίο δράσης. Άρα επιβεβαιώνεται ότι τα όσα προσπαθούν εδώ και χρόνια τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα αυτά που προσπαθούν να καθησυχάσουν το λαό, ότι όσο βρισκόμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ και όσο ενισχύουμε, παίζουμε, αν θέλετε, ρόλο προώθησης των νατοϊκών σχεδίων και συμφερόντων, ότι αυτά θα λειτουργούν ως ασπίδα για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτά όλα τα επιχείρηματα καταραίουν και καταρρύπτονται από αυτού του είδους τις δηλώσεις, που τελικά δείχνουν ότι η εμπλοκή μας στα νατοϊκά σχέδια μεγαλώνει αντί να μικραίνει τους κινδύνους για την περιοχή. Και σε καμιά περίπτωση δεν λειτουργούν, να το πούμε έτσι, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτοί οι οργανισμοί αντίθετα αυξάνουν τις απειλές για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για την ίδια την ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Ωστόσο, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ότι ένας από τους λόγους που ακολουθεί αυτή την τακτική η τουρκική πλευρά είναι το γεγονός ότι υπάρχει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών περιορισμός στο κομμάτι των εξοπλιστικών. Ήδη ο Ταγίπ Ερντογάν σε κάθε ευκαιρία του αναφέρεται στη στάση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην Τουρκία για το θέμα των F-16. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στο πρόγραμμα των F-35 έχει αποκλειστεί η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι ήταν χρηματοδότης. Αυτά δεν είναι αρκετές κυρώσεις, επιπτώσεις που μπορεί να έχει η Τουρκία από την πλευρά των δυτικών συμμάχων της σε αυτή τη συγκυρία, ή δεν το συνδέεται με την Ελλάδα, με τη χώρα μας και τις απειλές κατά της χώρας μας? Μα όταν την ίδια στιγμή τα αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ κλπ. Με κάθε ευκαιρία δηλώνουν ότι η Τουρκία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό μας σύμμαχο, ότι πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και διεκδικήσεις αρνούνται να πάρουν ξεκάθαρη θέση
και αφήνουν στην παίζουν στην πραγματικότητα, παίζουν ρόλο πόντιου πιλάτου και, και μιλάνε για άλυτες διαφορές μεταξύ δύο συμμάχων που πρέπει να λυθούν σε επίπεδο συνεννόησης κλπ. Καταλαβαίνετε ότι την ίδια στιγμή οι όποιες από τις έμενες κυρώσεις που, που κι αυτές είναι πάντα υπό αίρεση και, και εξελίσσονται, να το πούμε έτσι, στην πραγματικότητα αδρανοποιούνται από, από τη συνολική στάση που, κρατάει, που κρατάνε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναπτύσσουν, αν θέλετε, τα δικά τους συμφέροντα με την Τουρκία, αναπτύσσουν σχέσεις και προσπαθούν σε κάθε περίπτωση και απέναντι σε μια τέτοια στάση προκλητική και ξεκάθαρων πλέον διεκδικήσεων από τη μεριά της Τουρκίας, αυτές οι διεκδικήσεις και τα, οι ανυπόστατες, να το πούμε έτσι, αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης δεν, δεν καταδικάζονται ξεκάθαρα και από τη μεριά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να θυμίσουμε ότι αυτή τη στάση την, την έχει για παράδειγμα όταν υπάρχει εδώ και χρόνια η, η τουρκική κατοχή στη, στην Κύπρο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία διάστημα στα κείμενά της έχει βγάλει ακόμα και από στο επίπεδο φρασιολογίας την έκφραση κατοχής, τη λέξη ότι υπάρχει μια κατοχή από τη μεριά της Τουρκίας στην Κύπρο και μιλάει για ανεπίλητες διαφορές. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που στην πραγματικότητα πίσω από τους υποτιθέμενους λεονταρισμούς προς την Τουρκία της κλείνουν το μάτι για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετικότητά της και όλα αυτά βέβαια, αν καταλαβαίνετε ότι ίσχυαν μία φορά μέχρι, μέχρι χτες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο υπεραλιστικός πόλεμος στην περιοχή και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αγωνία από τη μεριά του ΝΑΤΟ να διατηρεί τη συνοχή της, ότι καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν πιο, ακόμη πιο αποφασιστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο, στο κρεβάτι του προκρούστη για να μπορέσουν να, να κερδίσουν με το, να, να κρατάει το, το ΝΑΤΟ στην αγκαλιά τη μεριά της Τουρκίας. Μάλιστα. Θα ήθελα και το σχόλιο σας για την σημερινή εξέλιξη. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα την ανακοίνωση του κυρίου Πούτιν για την προσάρτηση των περιοχών στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας. Είναι πραγματικά μια η εξέλιξη, όλη η εξέλιξη στο επίπεδο της, του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ ανησυχητική. Είναι πραγματικά επικίνδυνη, υπάρχει επικίνδυνη κλιμάκωση και με την απόφαση προσάρτησης των κατοχόμενων περιοχών από τη μεριά της Ρωσίας και με τις απειλές που εκτοξεύονται την επιστράτευση, τις απειλές που εκτοξεύονται κατέρωθεν για ενίσχυση του πολέμου, αλλά γενικά θεωρούμε ότι γίνονται και από τις δύο μεριές, και από τη μεριά της Ρωσίας και από τη μεριά του ΝΑΤΟ βήματα, όχι για να επιτευχθεί, να το πούμε έτσι, η ειρήνευση στην περιοχή, γιατί ποτέ δεν ήταν εξάλλου αυτός ο στόχος, αλλά συνεχώς νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι γίνονται βήματα για γενίκευση και κλιμάκωση του πολέμου με πολύ βαριές και επικίνδυνες συνέπειες για τους, και για τους λαούς εκεί της περιοχής, αλλά συνολικά και για το δικό μας το λαό που ήδη πληρώνει πολύ βαρύ το τίμημα των, των οικονομικών συνεπειών που, έχουν, που έχει η απόφαση της χώρας μας να μετέχει στην πραγματικότητα, να παίχει ενεργό ρόλο σε αυτό το πόλεμο και με, την, και με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, αλλά δεν μπορεί κανένας να εφησυχάζεται ότι δεν μπορεί να δημιουργηθούν και άλλου είδους κίνδυνοι από τη γενίκευση του πολέμου που από ό,τι φαίνεται προετοιμάζεται και με τέτοιου είδους προκλητικά βήματα κλιμάκωσης που γίνεται. Φυσικά ένα από αυτά είναι και η ανακοίνωση της προσάρτησης των κατοικών περιοχών από τη μεριά του, του Πούτιν. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στα δικά μας που δεν έχουν δυστυχώς δεν είναι άσχετα με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και μιλάω για την ενεργειακή κρίση και για το γεγονός ότι
τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης ακούμε ότι είναι μια κρίση που έρχεται απ' έξω. Έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας, ότι δεν έχουμε περιθώρια να το διαχειριστούμε διαφορετικά και ότι το μόνο που μένει είναι να στηρίζει η κυβέρνηση με την επιδοματική αυτή πολιτική τα νοικοκυριά, πληρώνοντας ένα ποσοστό της αύξησης που βλέπουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι και οι τιμές στα καταναλωτικά αγαθά που έχουν πάρει τον ανήφορο εδώ και μήνες και κάθε εβδομάδα που περνάει βλέπουμε και καινούργιες αυξήσεις. Είναι μια αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά και θα ήθελα να ξέρω από την πλευρά τη δική σας, από την πλευρά του ΚΚΕ, ποια θα μπορούσε να είναι η διέξοδος για τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι ο λογαριασμός του ενεργειακού πολέμου στέλνεται για ακόμα μία φορά στους λαούς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση και άλλα κόμματα να παρουσιάζουν να εμφανίζονται ως άμυροι ευθυνών για τις συνέπειες μιας επιλογής που έχει. Ποιος μετέτρεψε την ενέργεια σε εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται με όρους χρηματιστηρίου? Ποιος ευθύνεται για το χρηματιστήριο της ενέργειας, για την απελευθέρωση της ενέργειας? Δεν είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία υλοποίησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί? Δεν ευθύνονται όταν συνειδητά επέλεξαν να περάσουν στην πράσινη μετάβαση με τη βία η απολιγνητοποίηση της χώρας, δηλαδή όταν η χώρα μας θα μπορούσε να ήταν ενεργειακά αυτάρκης, έχει ενεργειακές πηγές που θα μπορούσε να αξιοποιεί και να προσφέρει και φτηνό και επαρκές ρεύμα στο λαό, το ότι δημιουργούν αυτές τις συνθήκες εξάρτησης και στην πραγματικότητα ο λαός αναγκάζεται να πληρώνει το ρεύμα χρυσάφι σε αυτές τις συνθήκες, είναι κάτι για το οποίο δεν έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις που στήριξαν αυτού του είδους την πολιτική. Γι' αυτό για το ΚΚΕ λέμε ότι οι λαοί δεν μπορεί να παρακολουθούν, να περιμένουν σωτηρία και λύσεις, ούτε με αυτά τα επιδόματα που πραγματικά νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι εξανεμίζονται, είναι ανεπαρκέστατα σε σχέση με την εκτόξευση και των τιμών στην ενέργεια και συνολικά του κόστου ζωής που έχει απογειωθεί και εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα. Αλλά στην πραγματικότητα στο μόνο σημείο που θα μπορούσε πραγματικά να δοθεί λύση για να υπάρξει πραγματικά φτηνή ενέργεια για το λαό θα ήταν να μπουν τώρα σε λειτουργία ξανά οι λιγνητικές μονάδες και με κατάργηση βέβαια των απαράδεκτων ρητρών των τελών ρήπων κλπ. Να μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι πρωτοπαραγωγικές πηγές, ενεργειακές πηγές της χώρας που υπάρχουν σε επάρκεια, να καταργηθούν φόροι, ειδικοί φόροι κατανάλωση κλπ. Στην ενέργεια και στα καύσιμα, που σε αυτές τις συνθήκες έτσι κι αλλιώς η έρνηση φόρη είναι η πιο άδικη φορολογία, γιατί με τον ίδιο τρόπο φορολογεί τα υψηλά και τα χαμηλά εισοδήματα, και είναι προφανές ότι για τα λαϊκά στρώματα οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πραγματικά λειτουργούν σαν φιλιά για την πρόσβαση σε αυτά τα απαραίτητα αγαθά. Και βέβαια θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες ότι η χώρα θα έπρεπε να απεξαρτηθεί, να αποχωρήσει από τις κυρώσεις που τελικά στέλνουν το λογαριασμό στο λαό και όχι σε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται για τον ενεργειακό πόλεμο. Για να κλείσουμε, κυρία Κομνηνάκα, θα ήθελα το σχόλιο σας για την εξέλιξη που υπάρχει σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Είστε και νομικός, γνωρίζετε και λίγο καλύτερα λοιπόν και αυτά τα θέματα, γιατί εδώ μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα. Κατά πόσον η όλη διαδικασία αυτή που εξελίχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για την διερεύνηση της υπόθεσης αυτής ήταν η πρέπουσα, και αν βλέπετε ότι όντως δεν υπάρχει πλέον άλλος λόγος να ασχολείται κανείς με αυτό και ότι πρέπει να κλείσει. Τουλάχιστον η κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται. Στην πραγματικότητα
πραγματικότητα η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν η πιο εξόφθαλμη προσπάθεια συγκάλυψης ενός μεγάλου και υπαρκτού σκανδάλου που, αν θέλετε, και η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής αποτέλεσε το κερασάκι της τούρτας, στην τούρτα, στην όλη, το κλείσιμο, το γρήγορο κλείσιμο της Εξεταστικής Επιτροπής, ήταν το κερασάκι στην τούρτα στην όλη προσπάθεια συγκάλυψης που στήθηκε ακόμα από την αρχή της, από την έναρξη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ήδη οι επιλογές που είχαν προδιαγράψει, αν θέλετε, το πώς θα εξελισσόταν η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών και το γεγονός και η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να περιορίσει σε έναν ελάχιστο αριθμό μαρτύρων και στην πραγματικότητα χωρίς να καλεί τους απαραίτητους και ουσιαστικούς μάρτυρες που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια στοιχεία, να φωτίσουν κάποιες πλευρές των υποθέσεων, και να θυμίσουμε για παράδειγμα την υπόθεση υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από το 2016 μέχρι και το 2022, υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα συνακροάσεων. Έχουν αλλάξει δύο κυβερνήσεις, η υπόθεση είναι σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη και ουσιαστικές απαντήσεις δεν παίρνουμε, ούτε πήραμε μέχρι τώρα, ούτε όμως άφησαν να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν αποκλείστηκαν εξ αρχής όλοι, ούτε ένας μάρτυρας που θα μπορούσε να αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν κλείθηκε για να καταθέσει για τις συγκεκριμένες υποθέσεις των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αλλά και όλη η διαδικασία με τους μάρτυρες σε μοιρασμένους ρόλους να προσπαθούν να άλλοι να φωτίσουν και άλλοι να αποκρύψουν πλευρές που βόλευε τον καθένα με τη γνωστή επίκληση του απορρίτου ή με την επιλεκτική και μερική άγνοια και μνήμη απέναντι σε ζητήματα που θα έπρεπε να καταθέτουν οι αρμόδιες αρχές και θα έπρεπε να έχουν γνώση και να καταθέσουν οι αρμόδιες αρχές στην Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω ότι δείχνει ένα μεθοδευμένο σχέδιο συγκάλυψης της ουσίας αυτών των υποθέσεων, που είναι στην πραγματικότητα αυτό που μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει και κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν επισημαίνει, ότι έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ένα τερατώδες, ένα πολύ επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που από ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς και νόμους που έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα κόμματα που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην κυβέρνηση, που επιτρέπουν στην πραγματικότητα αυτά τα δικαιώματα του λαού, το δικαίωμα στην επικοινωνία, το δικαίωμα του απορρίτου των συνομιλιών να γίνεται φύλο και φτερό από κρατικούς και άλλους μηχανισμούς, επιτρέπουν να μπαίνουν στο στόχαστρο και να βαφτίζονται ως ύποπτοι ο κάθε ένας και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, όλες αυτές οι διαδικασίες στοχεύουν στο να βρίσκεται πάντα το κράτος έτοιμο απέναντι και στις διεργασίες των εργαζομένων του εργατικού κινήματος, απέναντι και στην προσπάθειά τους να αγωνιστούν, συντονιστούν. Γι' αυτό πολλές φορές και μπαίνουν κατ' επανάληψη και με διάφορους τρόπους στο στόχαστρο συνδικαλιστικά στελέχη, εργαζόμενοι, κόμματα. Μάλιστα. Κατανοητό. Και θεωρούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται να κλείσει πρόωρα η Εξεταστική Επιτροπή είναι καταδικαστέα. Ίσως ακόμα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενημερώσουμε περαιτέρω το λαό, ανεξάρτητα από τα όποια αποτελέσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, και κυρίως θεωρούμε ότι είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος να μην ανεχτεί, να προστατευτεί από τέτοιου είδους μηχανισμούς και να μην ανεχτεί πραγματικά αυτόν τον καυχηδισμό, είτε έχει τη βούλα της νομιμότητας και του κράτους, είτε όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κομνηνάκα.